Πέρα από την εκπομπή Basket City και χρόνια πολλά, καλή χρονιά να ευχηθώ. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές σας και να ευχηθώ πρώτα απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο, υπομονή και όσο το δυνατόν περισσότερα χαμόγελα, γιατί μας έχουν λείψει τα χαμόγελα, δεν χαμογελάει ο κόσμος. Έτσι ακριβώς είναι. Πάντως ο κόσμος του Άρη με το τέλος του 17 χαμογέλασε. Είναι αλήθεια, γιατί το παιχνίδι με τα Τρίκαλα ήταν, από ό,τι φάνηκε και από ό,τι είδαμε και με βάση την εξέλιξη του αγώνα, ένα εύκολο παιχνίδι. Έτσι δεν ξέρω, το περιμένατε να πάει τόσο εύκολα το μάτς? Εμείς έχουμε πίστη σίγουρα στην ομάδα. Εντάξει, ως λίγο μας επηρέασε η ξαφνική απουσία του Γιάννη του Αθηναίου. Αλλά γενικά ήμασταν σίγουροι ότι θα κερδίσουμε. Απλώς ήταν λίγο η περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία μας είχε φορτίσει. Αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό κάποιες φορές μπορεί να λειτουργήσει και θετικά. Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και πίεση στην άμυνα. Βάλαμε κάποιους εύκολους πόντους στην αρχή, οι οποίοι μας δώσανε μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο να συνεχίσουμε δυνατά στον αγώνα. Ήμασταν και θεωρώ καλά διαβασμένοι και όλη αυτή τη δουλειά την οποία κάναμε στο γραφείο και στα κομπιούτερ, τα παιδιά τη βγάλανε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο μέσα στο γήπεδο. Ακριβώς. Και βέβαια με βάση την άμυνα που λέει το φετινό όπλο του Άρη, την αμυντική παρουσία, δεν φάνηκαν ούτε οι απουσίες των ξένων που δεν έχουν έρθει ακόμα στην ομάδα και σαφώς και εσείς περιμένετε κάποιους παίκτες, όπως είπατε, και η απουσία του Αθηναίου που είναι ένας σημαντικός παίκτης στο φετινό ρόστερ του Άρη. Έτσι. Η άμυνα δηλαδή παραμένει το κλειδί, ό,τι και να γίνει. Ναι, η άμυνα για τη φιλοσοφία του coach του Γιαννάκη, ο οποίος αυτός χαράζει και τη φιλοσοφία όλης της ομάδας, αλλά η οποία τυχαίνει να είναι και ίδια και με τη δικιά μου όλα αυτά τα χρόνια που έλειπα στο εξωτερικό. Η άμυνα είναι μια σταθερά. Είναι μια σταθερά πάνω στην οποία μπορείς να κτίσεις. Είναι μια σταθερά η οποία μπορεί να σου δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Είναι μια σταθερά στην οποία κτίζεις. Γιατί υπάρχουν σε παιχνίδια τα οποία μπορεί να μην σου βγαίνουν τα επιθετικά σου όπλα, μπορεί να μην σου βγαίνουν τα επιθετικά σου πλάνα, αλλά η αμυντική διάθεση των παιχτών μπορεί να σε κρατάει ζωντανό μέσα στο παιχνίδι και μέσα από την άμυνα να μπορέσεις να κτίσεις και να δημιουργήσεις κάτι καλό στην επίθεση. Το ταλέντο το επιθετικό υπάρχει, αλλά επειδή ο κόουτς ο Γιαννάκης δεν είναι προπονητής της μιας αγωνιστικής και της μιας εβδομάδας, αλλά είναι γενικά άνθρωπος ο οποίος θέλει να κτίζει στη ζωή του και στην καριέρα του, έχουμε δημιουργήσει αυτή τη σταθερά με την άμυνα, η οποία μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, μας βοηθάει να έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα, αλλά βέβαια δεν είναι το 100% το οποίο θα μας δώσει την πορεία την οποία αναμένουμε, ότι πρέπει να βελτιωθούμε αρκετά και στην επίθεση, είτε με την προσθήκη παιχτών, είτε με την περισσότερη προπόνηση και αυτοματοποίηση κάποιων επιθετικών συνεργασιών, οι οποίοι θα μας δώσουν κάποιους περισσότερους πόντους. Αλλά επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα για την επίθεση, ο coach δεν είναι από τους προπονητές που θέλει έναν παίχτη ο οποίος θα του βάζει 35-40 πόντους και οι άλλοι απλά να συμμετέχουν. Θέλει να γίνεται μια ομαδική δουλειά και σε κάθε παιχνίδι να υπάρχει και άλλος πρωταγωνιστής. Βέβαια στο παιχνίδι με τα Τρίκαλα υπήρχε ένας πρωταγωνιστής ο οποίος είχε και πολύ λίγες μέρες που βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωί, ο οποίος τουλάχιστον στα δικά μας μάτια το ξεκίνημά του, η πρεμιέρα του, νομίζω με ούτε 48 ώρες σχεδόν στη Θεσσαλονίκη, ήταν κάτι παραπάνω από ιδανικό, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, τον Μπρούιτ, λόγω και των γνωριμιών μου που έχω από τη χρονιά που δούλεψα στη Λιθουανία και κρατάω καλές σχέσεις, τον ψάξαμε αρκετά και είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης όσον αφορά το value for money που λέμε. Ναι. Τον έψαξα αρκετά, μίλησα με πάρα πολλούς προπονητές στη Λιθουανία
οι οποίοι σχεδόν μου είπαν τα ίδια πράγματα για την αξία αυτού του παιδιού. Και έτσι αποφασίσαμε και σε σχέση και με το χαμηλό κόστος της ένταξής του να τον εντάξουμε στην ομάδα. Και νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο όσο εγκληματίζεται στην Ελλάδα, όσο αφομοιώνεται από την ομάδα, θα μας βγάλει πολύ περισσότερα πράγματα. Γενικά νομίζω ότι είναι ένα καλό project, αλλά δεν θέλω να λέω πολλά. Ο χρόνος θα δείξει αν θα δικαιωθούμε ή όχι για αυτή την επιλογή. Κότς, ο κότς Γιαννάκης, όταν ρωτήθηκε πριν μερικές μέρες για τα μεταγραφικά, είπε ότι εμείς δεν θέλουμε παίκτες όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Θέλουμε παίκτες που να ενταχθούν στην ομάδα, να είναι εργάτες ουσιαστικά. Κάτι τέτοιο είναι και ο πρώτος, ένας παίκτης ομάδας. Περιμένουμε κάτι ανάλογο να ισχύσει και για τις υπόλοιπες κινήσεις, γιατί ομολογουμένως ο Άρης θέλει κάποιες κινήσεις ακόμα για να καλύψει και αυτούς που φύγαν. Να περιμένουμε ίδιο στυλ παικτών. Ίδιο ή λίγο διαφορετικό, ναι. Πάντως αυτή είναι η φιλοσοφία και αυτός είναι ο τρόπος σκέψης τον οποίο θέλουμε να περάσουμε. Να περιμένουμε ανάλογης, πώς να το πω, φιλοσοφίας, ανάλογου τρόπου σκέψης παικτών. Σας είπα από την αρχή ότι αυτή είναι η νοοτροπία του coach. Δεν θέλει παίκτες οι οποίοι μπορούν να βάλουν 35-40 πόντους σε ένα παιχνίδι. Θέλει παίκτες οι οποίοι να μπορούν να σκοράρουν αυτό το οποίο μπορούν να σκοράρουν μέσα από τη λειτουργία της ομάδας. Επόμενο παιχνίδι για τον Άρη, αυτό κόντρα στο Πανιόνιο, που εντάξει, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Πανιόνιος, δεν ξέρω, κατά τη δική μου εκτίμηση παίζει τη μισή κατηγορία σε αυτό το μάτς. Είναι νωρίς βέβαια, αλλά η κατάσταση του είναι σε τελευταία θέση. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, γιατί πιστεύετε, πόσο δυσκολεύει μάλλον την αποστολή του Άρη αυτό το γεγονός ότι ο αντίπαλος παίζει ένα παιχνίδι που εντάξει, πρέπει να το κερδίσει πάση θυσία που λέμε. Εντάξει, καταρχάς είναι άσχημο μια ομάδα σαν τον Πανιόνιο να βρίσκεται σε αυτή τη δυσχερή θέση. Και απ' την άλλη βέβαια είναι και εξίσου άσχημο το να συζητάμε ότι μπορεί ο Πανιόνιος να διεκδικεί παιχνίδι από τον Άρη. Νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να δείξουμε από την αρχή του αγώνα ποιος, με συγχωρείτε για την έκφραση, ποιος είναι το αφεντικό σε αυτή την αναμέτρηση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους μεταφέρουμε το άγχος και την πίεση. Αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Ο coach, ο οποίος ήρθε μετά τον coach στον Καλαφατάκη, έχει περάσει μια τελείως διαφορετική νοοτροπία στην ομάδα του. Και ήδη είδαμε και με τον Ολυμπιακό ότι ήταν μέχρι το ημίχρονο και κάτι παραπάνω ήταν άκρως ανταγωνιστική. Μετά ο Ολυμπιακός απλά έδειξε την ανωτερότητά του. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο θα είναι και σε μια πολύ καυτή έδρα, όπως είναι του Πανιόνιου. Αλλά ελπίζω ότι δεν θα μας επηρεάσει αυτό το πράγμα και θα μπορέσουμε να πολύ γρήγορα να βάλουμε τους δικούς μας κανόνες και τους δικούς μας όρους στο παιχνίδι. Να πούμε βέβαια ότι το επόμενο 15ήμερο που ακολουθεί για τον Άρη είναι εξαιρετικά βαρύς και δύσκολο, γιατί έχετε να πάτε στον Πανιόνιο. Μεσοβδόμαδα η ομάδα πάει στη Γαλλία να παίξει με την Αντέρ και επιστρέφοντας πάτε στο Ρέθυμνο. Έτσι, δηλαδή, άσε με για αυτό το πράγμα, για αυτό το 15ήμερο. Είναι φωτιά, έτσι. Δηλαδή, μην μου μιλάς καθόλου και συγγνώμη έτσι που. Όχι, λίγο χάρη το λόγο, γιατί. Θα πρέπει να ρωτήσεις εμένα και τον Σάββατο Καμπερίδη, γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε όλα τα σκάουτινγκ και όλα τα βίντεο. Και να συμπληρώσω, συγγνώμη, στο κοντοκόουτς, 17 πάτε και βόνι, έτσι. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι 17 πάμε και βόνι. Δηλαδή θα είμαστε με μια βαλίτσα στο χέρι για 4 παιχνίδια εκτός έδρας, με συνεχόμενα ταξίδια και βέβαια, εγώ με τον Σάβα θα πρέπει, ο Σάβας και εγώ και ο Σάβας θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι από την Παρασκευή σχεδόν για όλα αυτά τα παιχνίδια, γιατί μέσα στο αεροπλάνο δεν προλαβαίνεις, όπως καταλαβαίνεις, να κάνεις scouting. Άρα εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σχεδόν από πολύ νωρίς. Αυτό τώρα, coach, δηλαδή είναι ένας μήνας, ένα 15ήμερο, 20ήμερο με 4 εκτός έδρας. Είναι κούραση που εγώ τονίσει πολλές φορές από εδώ, επειδή έχω ταξιδέψει με τις ομάδες, ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζεσαι στο φιλάθλο. Η κούραση είναι
ένα μεγάλο εμπόδιο σε τέτοια ταξίδια συνεχόμενα, αναμονή στο αεροδρόμιο, το αεροπλάνο, για τους ψηλούς ειδικά είναι ακόμα πιο δύσκολα. Έτσι, τι πιστεύεις κόσμο ότι πρέπει να κάνει η ομάδα για να μπορέσει να βγει από αυτό το σκόπελο με ένα θετικό απολογισμό? Τίποτα, είναι σωστή, απλά να γίνει μια καλή διαχείριση και των παιχτών και του χρόνου και της ενέργειας που θα βγάλουν οι παίχτες. Και ο Άρης δεν έχουμε αυτή τη στιγμή το περιθώριο να βάζουμε προτεραιότητες στα παιχνίδια μας. Ο coach θέλει πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και θέλουμε όλα τα παιχνίδια, αν είναι δυνατόν, να τα κερδίσουμε. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ κουραστικό και είναι πολύ εύκολο για τον κόσμο που κάθεται στο σπίτι, στο σαλόνι του, να κριτικάρει αυτούς τους παίχτες. Είναι πραγματικά, τώρα απλά, συγγνώμη που χτυπάει το τηλέφωνο, αλλά είναι κλήση από το εξωτερικό για κάποιο παίχτη που κοιτάμε. Εντάξει, θα πάρω μετά. Και γενικά είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για όλα τα παιδιά. Εντάξει, λέμε αυτή τη στιγμή για τους ψηλούς, για τους προπονητές, για τα... σκέψου και το φροντιστή της ομάδας, έτσι, το Γιάννη τον Νικητάκη. Όλο τον ο οποίος έχει να κουβαλάει ρούχα για προπόνηση, για παιχνίδι, μπάλες, να τα πλένει και ξανά και ξανά και ξανά. Είναι γενικά μια πάρα πολύ κουραστική διαδικασία, η οποία είναι μέρος της δουλειάς μας, είναι κομμάτι της δουλειάς μας και είμαστε υποχρεωμένοι να συγκεντρωθούμε σε αυτό το πράγμα. Κότς, για να σας αφήσω μια τελευταία ερώτηση, μια που μας έπεσε ότι είναι και το τηλεφώνημα το εξωτερικό. Να περιμένουμε κάτι, δηλαδή μέσα σε αυτές τις ημέρες, σε επόμενες ημέρες, γιατί ήδη έχουν βγει κάποια ονόματα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας, όπως ο Μπρίστολ, όπως ο Μάρας, περιμένουμε κάτι μέσα σε επόμενες ημέρες για ενίσχυση της ομάδας με κάποιο παίχτη? Ναι, πιστεύω ότι περιμένουμε, αλλά το γραφείο τύπου της ομάδας, αυτά είμαι πάρα πολύ κάθετος, το γραφείο τύπου της ομάδας είναι υπεύθυνο για την οποιαδήποτε ανακοίνωση. Αλλά σίγουρα θα περιμένουμε κάτι. Ναι. Και ελπίζω ότι θα είναι και αυτό κάτι καλό. Θα είναι καλό. Εντάξει. Οκ, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ομιλία. Να ευχηθώ πάλι καλή χρονιά. Έτσι, σε ένα προσωπικό στην οικογένειά σου, ό,τι καλύτερο. Καλή δύναμη στη δουλειά σας και σε όλους τους ακροατές σας. Καλή δύναμη και υγεία να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλό σας βράδυ.